Τη διάπραξη του στυαιρού εγκλήματο yeah. με θύμα την 56χρονη Γιανούλα Χατζηγιάννη παραδέχθηκε ο 40χρονο Γεωργιανό, ο οποίο οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Παρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσία, το οποίο διέταξε την ανανέωση του διατάγματο κράτησή του για άλλε οκτώ μέρε. Μπορεί ο 40χρονο αρχικά να αρνεί το κάθε ανάμειξη στην υπόθεση, ωστόσο ο κλέο είχε στενέψει για τα καλά και με όλα τα στοιχεία να είναι ει του, λύγησε και παραδέχθηκε ότι ήταν το πρόσωπο που το μεσημέρι τη 12η Νοεμβρίου, αφού σκότωσε με 16 στην πριν συνάτυχη 56χρονη, τη λίστεψε και τράπηκε σε φυγή. Όπω ακούστηκε ενώπιον δικαστηρίου, τα στοιχεία που συνδέουν τον 40χρονο Γεωργιανό με το σιγερό έγκλημα είναι μεταξύ άλλων Μαρτυρία από αυτό μάρτυρα. Μαρτυρία από τη γυναίκα που επέβαινε στο όχημα του θύματο πριν το έγκλημα. Μαρτυρία του περιπτέρα ότι ο ύποπτο αγόρασε το μαχαίρι. Οι εκδορέ στα χέρια του υπόπτου και οι κοιλίδε αίματο. Την ημέρα του φόνου είχε άδεια από την εργασία του. Ο 40χρονο ύποπτο προχώρησε σε υπόδειξη σκηνών στα χωριά 20 Μαραθάζα και Καλοπαναγιώτη, όπου εκεί εντοπίστηκαν σε κάδο σκουπιδιών τα ρούχα και τα παπούτσια του, τα οποία ήταν εμποτισμένα με αίμα και παραλήφθηκαν από τι αρχέ ω τεκμήρια. Ο 40χρονό βρίσκεται αντιμέτωπο με τέσσερι κατηγορίε που αφορούν φόνο εκ προμελέτη, ληστεία, οπλοφορία και παράνομη κατοχή περιουσία. Χθε ο 40χρονό Γεωργιανό εξετάστηκε από κυβερνητικό ψυχίατρο με του ανακριτέ να αναμένουν τα αποτελέσματα την ίδια ώρα που οι έρευνε συνεχίζονται με εντατικού ρυθμού. Με τι αρχέ να προχωρούν στη λήψη επιπρόσθετων καταθέσεων ενώ οι ανακριτέ βρίσκονται εν αναμονή των επιστημονικών εξετάσεων αλλά και των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων τόσο του υπόπτου όσο και του θύματο. Έβγαινε από τη μία αίθουσα του δικαστηρίου και έμπαινε στην άλλη ο 40χρονο Γεωργιανό, ο οποίο στέθηκε υποκράτηση και για δεύτερη υπόθεση που αφορά υπόθεση πλαστών διαβατηρίων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι πέντε συγκατοικοί του, οι οποίοι τον έδειξαν ω τον εγκέφαλο τη κομπίνα με το 40χρονο να παραδέχεται τη διάπραξη του αδικήματο. Μάλιστα, στο πλαίσιο των ερευνών τη συγκεκριμένη υπόθεση, η αστυνομία ζήτησε τη συνδρομή και τη Ιντερπολ.